Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να προσέχετε λίγο με τα πράγματα, γιατί μου τα χτυπάτε λίγο άτσαλα. Θέλετε μήπως λίγη βοήθεια στο να μην χτυπήσουμε τα πράγματα, παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θέλω να κάνω εγώ τη δουλειά. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλώς επειδή εγώ θα τα πληρώσω αυτά και εγώ θα τα φάω. Δεν θέλω να μου είναι χτυπημένα όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο προσοχή με τα αυγά. Πώς τα πιάνετε έτσι? Μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα γιατί βιάζομαι. Έχω κομμωτήριο. Έχω κομμωτήριο και βιάζομαι. Ναι, δεν θέλω να ακούσω ότι... Ναι, ναι. Η δουλειά σας εδώ πέρα όμως είναι να με εξυπηρετήσετε. Και εξυπηρέτηση δεν λαμβάνω. Πού πρέπει να αποτανθώ τέλος πάντων για να λάβω λίγη εξυπηρέτηση? Τόσο δύσκολο είναι να περάσετε 5 πράγματα πάνω από το σκάνερ, πώς λέγεται? Δεν νομίζω να είναι τόσο δύσκολο. Εάν δεν μιλούσατε τόσο πολύ και κάνατε αυτό για το οποίο πληρώνεστε, που μάλλον εγώ σας πληρώνω για αυτό, γιατί από τα δικά μας τα λεφτά, των καταναλωτών, πληρώνεστε, τότε θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά μια ζωή χαίρεται το κεφάλαιο. Εγώ να κάνω τι γι' αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να ακούσω άλλα. Αλήθεια, μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση να φτάσω κι εγώ σε ακραίες θέσεις αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το λύξουμε εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το λύξουμε. Αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το λύξουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Πόσο κάνει, πόσο κάνουν? 95 ευρώ. 95 ευρώ αυτά που αγόρασα εγώ δεν κάνω. Έχεις κάνει κάποιο λάθος. Έχεις κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να δω την απόδειξη. Τι πάει να πει εάν δεν πληρώσω δεν μπορεί να βγει απόδειξη? Εγώ θέλω να δω αποδεικτήριο για αυτό που λες. Εγώ αυτά που έχω αγοράσει δεν κάνουν 95 ευρώ. Πρόσεχα πάρα πολύ τις τιμές που αγόραζα και αυτά 95 ευρώ δεν κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει όμως τι θα γίνει. Εγώ αυτά δεν τα πληρώνω για 95 ευρώ. Θέλω απόδειξη. Δεν μπορεί να βγει απόδειξη. Ωραία, δείξε μου εκεί πέρα που τα χτύπησες, στην οθόνη που έχεις μπροστά σου. Πού ξέρω εγώ τι χτυπάς? Δεν βλέπω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι χτυπάς και τι χρεώνεις στον κόσμο. Φέρνω εδώ. Μάλιστα, έχεις κάνει λάθος. Έχεις κάνει λάθος. Εγώ δεν το έχω πάρει αυτό. Εντάξει, μπορεί να το έχω πάρει, αλλά δεν έκανε τόσο. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Δεν έκανε τόσο. Θέλω να μιλήσω σε έναν υπεύθυνο. Τώρα! Περιμένω. Καλησπέρα σας. Ο υπεύθυνος της κοπέλας. Ελσεβίρα Ακριβού. Χάρηκα. Λογικά το κοριτσάκι είναι καινούργιο εδώ πέρα και δεν γνωρίζει. Είμαι πελάτης τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτό το κατάστημα. Ο Θεός να το κάνει. Και αυτή την αντιμετώπιση, αυτό το σέρβις, όποιο σέρβις μπορεί να θεωρηθεί αυτό, δεν το έχω ξαναδεχτεί. Η κοπέλα με χρεώνει πράγματα τα οποία δεν έχω αγοράσει. Η κοπέλα δεν σταματάει να μιλάει. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της σωστά και αρνείται να με εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω τι σας είπε, δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί από ό,τι φαίνεται τα λέτε οι δυο σας και αρνείστε να μιλήσετε μπροστά στους πελάτες που πληρώνουν. Γι' αυτό το μπούρδελο που έχετε εδώ μέσα και αποκαλείται σούπερ μάρκετ, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τι σας είπε. Σας λέω πάρα πολύ καλά αυτά και πάρα πολύ ακριβέστατα αυτά που έγιναν εδώ πέρα και μαρτυρές μου ορίστε. Ορίστε. Όλος ο κόσμος μας έβλεπε. Η κοπέλα μου χτύπησε παραπάνω πράγματα. Κόντεψε να μου σπάσει τα μισά αντικείμενα που έχω αγοράσει. Δηλαδή, εγώ τα πληρώνω για να τα πάρω σπίτι σπασμένα. Εγώ πληρώνω ακριβότερα πράγματα. Τα οποία τα ράφια σας έχουν λάθος τιμές. Για ποιο λόγο λοιπόν οι τιμές να είναι λάθος, αφού δεν κάνουν τόσο και κάνουν παραπάνω? Για ποιο λόγο εμένα να μου πείτε ψέματα? Δεν θα το δω αργότερα στο ταμείο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ γιατί νομίζω δεν γνωρίζετε ποια είμαι. Ναι, δεν γνωρίζετε ποια είμαι. Θα το μάθετε όμως αύριο που δεν θα έχετε ούτε εσείς δουλειά, ούτε η κοπέλα δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτά να τα πληρώσετε εσείς. Θα τα πάρω. Είπα, θα τα πάρω.
Αρνείστε να μου το δώσετε. Πάρα πολύ καλή. Κρατήστε τα. Είναι τα τελευταία πράγματα που χτυπήσατε πάνω σε αυτό το ταμείο. Καλή σας ημέρα. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.